Κύριε Βάμπουκα, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Σαββίδη. Καλησπέρα στους κρατές και στους όσους μας παρακολουθούν. Λοιπόν, τρένο στην Κρήτη είναι μια πρόταση στην οποία εσείς έχετε βγει μπροστά εδώ και καιρό, έχει τεθεί στο τραπέζι, ήρθε και στο Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων, έχει περάσει και από άλλα δημοτικά συμβούλια εδώ στην Κρήτη. Ναι, ναι, στην πραγματικότητα έχει περάσει από όλα τα συμβούλια του Βόρειου Άξου των Μεγάλων Πόλεων, του Αγίου Νικολάου, του Εθύμνου, του Ηρακλείου και τώρα των Χανίων, αλλά και Μηνώα Πεδιάδας και Χερσονήσου και πάντα ήταν ομόφωνη η απόφαση, οπότε σημαίνει ότι έχουμε μια καλή μαγιά, αλλά φυσικά θέλουμε πολλή δουλειά ακόμα. Και το λέω αυτό διότι εδώ στο νησί μας η αλήθεια είναι ότι το παρελθόν μας κυνηγάει και ακόμα δεν έχουμε καταφέρει να έχουμε ένα βορειοδικό άξονα όπως δικαιούμασταν εδώ και πολλές δεκαετίες. Και δυστυχώς τώρα λέω ότι τώρα που τελειώσανε όλα τα οδικά δίκτυα της υπόλοιπης χώρας, τώρα ήρθε και η δική μας σειρά. Δεν έπρεπε όμως να είναι έτσι, διότι η Κρήτη έχει ιδιαίτερες ανάγκες. Η Κρήτη φιλοξενεί, όπως γνωρίζουμε, το 20% των τουριστών που έρχονται στην πατρίδα μας κατέτος, των επισκεπτών, και φυσικά αυτό δημιουργεί προϋποθέσεις για κάτι τελείως διαφορετικό. Και μην ξεχνάμε ότι φυσικά υπάρχει το παράδειγμα άλλων νησιών της Μεσογείου. Αυτό θα ήθελα να δούμε, κύριε Βάμβουκα, ναι. Αντίστοιχα παραδείγματα στο εξωτερικό σε αντίστοιχα νησιά της Μεσογείου. Ναι. Πρέπει να σας πω ότι ακόμα και το μικρό νησί της Μαγιόρκα έχει τρένο και έχει τρένο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Η Σικελία, η οποία βέβαια είναι πολύ μεγαλύτερη, έχει τρένο. Το καλύτερο όμως παράδειγμα για να πούμε είναι η Κορσική. Η Κορσική έχει τρένο από τα τέλη του 1800, του προπερασμένου αιώνα δηλαδή. Και η Κορσική έχει ακριβώς την έκταση της Κρήτης, έχει το μισό πληθυσμό της Κρήτης και περίπου το μισό τουρισμό της Κρήτης. Και όμως το τρένο είναι εκεί, είναι βιώσιμο, πέρα από το ότι είναι μια ατραξιόν, είναι και κάτι το οποίο εξυπηρετεί εξαιρετικά και καταλαβαίνουμε πόσο περισσότερο βιώσιμο και πόσο περισσότερο αναγκαίο είναι στο νησί μας. Άρα τα παραδείγματα από το εξωτερικό και τα νησιά αυτά που μας αναφέρατε, κύριε Βάμπουκα, είναι και η καλύτερη απάντηση προφανώς κατά εσάς σε αυτούς που είναι σκεπτικιστές και αφισβητούν. Πολύ ωραία το λέτε, κύριε Σαββίδη. Πάρα πολύ ωραία το λέτε. Και να σας πω και κάτι άλλο. Εγώ, όταν μου λένε, γιατί αυτό το σκέφτεται ο καθένας και εσείς θα το σκεφτείτε και όλοι που μας ακούνε, λένε: μα καλά, τώρα εδώ δεν έχουν βορειοδικό άξονα. Θα μας κάνουν βορειοδικό άξονα. Τώρα τι θέλουμε το τρένο, δεν είναι υπερβολή, δεν είναι πολυτέλεια? Όχι. Εμείς στην Κρήτη τα προηγούμενα χρόνια δεν διεκδικήσαμε όπως πρέπει και επειδή μείναμε πίσω για ένα έργο του βορειοδικού άξονα που ήταν οφειλόμενο πολλές δεκαετίες πριν, δεν σημαίνει ότι πρέπει να αρκεστούμε σε αυτό. Πρέπει να διεκδικήσουμε, ένα μέσο σταθερής τροχιάς, διότι στην πραγματικότητα αυτό είναι το μέλλον και υπάρχουν, θα έλεγα, τρεις σημαντικοί λόγοι για τους οποίους τώρα πρέπει να το δούμε και να μην χάσουμε το τρένο, να μην χάσουμε την ευκαιρία. Ναι, αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Πείτε μας τους λόγους, το τρίτο αυτό. Γιατί τώρα είναι η ερώτηση? Γιατί τώρα, λοιπόν? Ακριβώς. Λοιπόν, πρώτον, τώρα υπάρχει ένας επιπλέον λόγος, διότι υπάρχει μια χάραξη ενός βόρειου οδικού άξονα και σε καμία περίπτωση δεν εννοούμε να μπλοκάρουμε με απαλωτριώσεις σχετιζόμενες στο βόρειο οδικό άξονα. Θα έπρεπε να έχει γίνει τα προηγούμενα χρόνια. Όταν δηλαδή το πρωτοείπα το 2018, τότε ήταν μια ευκαιρία να το δούμε. Δεν το είδαμε τότε και προχώρησε αυτή η υπόθεση. Άρα όμως αυτό το γεγονός ότι τώρα έχουμε μια καινούργια χάραξη, φρέσκια χάραξη, ακόμα δεν έχουν αναπτυχθεί δραστηριότητες ένθεν και ένθεν της νέας χάραξης, είναι ευκαιρία να δούμε μήπως, και που σίγουρα θα υπάρχουν πολλά σημεία που μπορούν να συμπίπτουν αυτά τα δύο μέσα. Άρα, κύριε Βάμπουκα, για να το καταλάβει και ο κόσμος, αυτό που λέτε είναι ουσιαστικά παράλληλα με το νέο ΒΟΑΚ, με τη νέα χάραξη, να υπάρχει και το σιροδρομικό δίκτυο. Βεβαίως. Ναι, όπου όμως είναι δυνατόν. Uh-huh. Εμείς δεν είμαστε δογματικοί. Σε πολλά σημεία μπορεί να μην είναι εφικτό ή μπορεί να επιλεγεί μια διαφορετική διαδρομή του τρένου για διάφορους λόγους, αναπτυξιακούς κλπ. Είναι ένα άλλο ζήτημα. Πάντως δεν είναι συνδεδεμένο. Όμως είναι και μια ευκαιρία να το δούμε. Ένας δεύτερος λόγος, εδώ πολύ όμως, σημαντικός. Να σας διακόψω, δεν έχει χαθεί ο πολύτιμος χρόνος, διότι οι μελέτες για το ΒΟΑΚ έχουν ήδη προχωρήσει, κύριε Μπαμπουκά. Ναι, βεβαίως. Εγώ λέω κάτι άλλο. Αφήνουμε τις μελέτες, αφήνουμε τις απαλωτριώσεις εκεί που είναι, όμως έχουμε μια νέα χάραξη σε πάρα πάρα πολλά σημεία και σε κάποια σημεία συμβαδίζει με την παλιά χάραξη.
είναι ευκαιρία τώρα που ακόμα δεν έχουν αναπτυχθεί δραστηριότητες, καταλαβαίνετε τι εννοώ, δεξιά και αριστερά του βόρειου οδικού άξονα, θα υπάρχουν δηλαδή ελεύθερες εκτάσεις ακόμα που μπορούν να καλύψουν μια τέτοια ανάγκη. Είναι όμως θέμα μελέτης, αλλά δεν λέμε ντε και καλά ότι πρέπει να είναι ακριβώς δίπλα και ειδικά όπου δεν είναι εφικτό. Το δεύτερο θα έλεγα είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή έχει πάυσει να χρηματοδοτεί έργα όπως το βόρειο οδικό άξονα, δηλαδή αυτοκινητοδρόμους, και ίσως ο βόρειος οδικός άξονας, όπως λένε, είναι το τελευταίο ή ένα από τα τελευταία έργα. Το τελευταίο φαίνεται ότι είναι. Και τα χρήματα κατευθύνονται σε μέσα σταθερής τροχιάς. Δεν είναι καθόλου τυχαίο. Και θα πούμε μετά τους λόγους. Και ένας τρίτος λόγος είναι το γεγονός ότι τώρα, τα επόμενα χρόνια, θα έχουμε ένα νέο αεροδρόμιο στην Κρήτη. Αυτό στο Καστέλι. Αυτό το αεροδρόμιο λοιπόν έχει προδιαγραφές για να φιλοξενεί ακόμα και 18 εκατομμύρια επιβάτες. Αυτό σημαίνει υπερδιπλασιασμό των επιβατών που θα προσεγγίζουν το νησί μας αεροπορικώς. Μπορούμε να φανταστούμε λοιπόν ότι αυτό το οδικό δίκτυο, ακόμα και ο βόρειος οδικός άξονας, θα είναι επαρκές, θα είναι αρκετό, ή πρέπει να δούμε το μέλλον και να μην μείνουμε πίσω όπως είχαμε μείνει τόσα χρόνια με το βόρειο οδικό άξονα? Άρα λοιπόν νομίζω ότι το παρελθόν πρέπει να μας κινητοποιεί, δηλαδή η αποτυχία μας στο παρελθόν να μας κινητοποιεί και να δούμε με διαφορετικό τρόπο το μέλλον και τις ευκαιρίες. Και επιπλέον, το τρένο είναι ένα μέσο. Μπορεί να έχουμε ένα ατύχημα εδώ στην Ελλάδα σοβαρό και να μας επηρέασε. Όμως δεν πάβει. Η στατιστική είναι αμήλικτη επιστήμη, ξέρετε. Είναι νούμερα που δεν μπορεί κανείς να τα αμφισβητήσει. Αυτή λοιπόν λέει ότι το τρένο είναι ένα από τα ασφαλέστερα μέσα διεθνώς. Είναι απολύτως σίγουρο. Δεύτερον, είναι ένα οικολογικό μέσο. Είναι ένα μέσο το οποίο βοηθάει τη βιώσιμη ανάπτυξη ενός τόπου και νομίζω ότι στο νησί μας το έχουμε απόλυτη ανάγκη. Είναι επίσης ένα οικονομικό μέσο μετακίνησης. Υπάρχουν δηλαδή πολύ σοβαρά πλεονεκτήματα. Και έτσι λοιπόν νομίζω ότι πρέπει να υπονοήσουμε, ήδη το έχουμε πετύχει σε μεγάλο βαθμό στο νησί μας, και να διεκδικήσουμε. Ωραία. Και να μην κοιτάξουμε τα μικρά συμφέροντα που αναπτύσσονται πάντα, που αυτά μπορεί να είναι μεταφορικό έργο, κτέλιο, οτιδήποτε άλλο. Δεν ερχόμαστε σε αντίθεση με όλους αυτούς. Όλοι μπορούν να ζήσουν και να αλληλοσυμπληρώνονται. Και όταν παρέχεις, ας πούμε, ένα προϊόν τουριστικό ή οτιδήποτε άλλο, αυτό σημαίνει ότι το προϊόν αυτό πρέπει να είναι καλό. Και το προϊόν αυτό δεν πρέπει να είναι εις βάρος των ανθρώπων που ζουν στο νησί μας. Πρέπει όλα αυτά να είναι αρμονικά δεμένα μεταξύ τους για να προχωρήσουμε στο μέλλον. Μάλιστα. Κύριε Βάμπικο, και με αυτό το μήνυμά σας θέλω να σας ευχαριστήσω, να σας καληνυχτήσω, γιατί να σας αποδεσμεύσω. Ξέρω ότι έχετε και μία υποχρέωση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Χάρηκα πολύ για αυτή μας την επικοινωνία. Την καλησπέρα μου στο Ηράκλειο. Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ στα Χανιά. Ευχαριστώ.